Για να μην αφήνουμε περιθώρια παρερμηνιών, το ΚΚΕ, όπως είναι γνωστό, αντιμετωπίζουμε το εμβόλιο ως λαϊκό δικαίωμα και ανάγκη. Είμαστε υπέρ του μαζικού ασφαλούς εμβολιασμού και το έχουμε αποδείξει στην πράξη και το διεκδικούμε. Το διεκδικούμε βέβαια ενταγμένο στην πάλη για τη διεκδίκηση ενός σύγχρονου αποκλειστικά κρατικού και δωρεάν συστήματος υγείας, χωρίς καμιά επιχειρηματική δράση, τέτοιο αν θέλετε, που εκτός ότι θα εξασφάλιζε την προστασία της υγείας του λαού, θα αφόπλιζε και την κυβέρνηση από ένα βολικό επιχείρημα που αξιοποιεί όλο αυτό το διάστημα της αντιπαράθεσης μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Θέλουμε όμως να ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό. Είναι πραγματικά, αποτελούν τα συγκεκριμένα μέτρα που παίρνετε σήμερα έκτακτα λόγω των αναστολών των υγειονομικών, όταν δεν έχει αντιμετωπιστεί όλο αυτό το διάστημα υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας? Είναι πρώτη φορά που λειτουργεί αυτή η βιομηχανία μετακινήσεων με τις οποίες μισοκλίνεται μια τρύπα ανοίγοντας άλλες? Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Η τακτική των προσλήψεων του επικουρικού προσωπικού που αντικαθιστά συμβάσεις άλλων που λύγει, χωρίς να αντιμετωπίζουν τα κενά στο νοσοκομείο, είναι καινούριο έκτακτο μέτρο που προτάσσεται λόγω των αναστολών? Πόσοι, εμείς ρωτάμε, ήτανε πριν τα κενά σε οδηγούς, πληρώματα του ΕΚΑΒ και στη διάρκεια, όλη τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και πριν από αυτή? Η παράταση για την πρόβληψη απασχόληση ιδιωτών σε δημόσιες μονάδες υγείας, εθελοντών, συνταξιούχων κλπ. Με προφανή αρνητικά αποτελέσματα στη λειτουργία των τμήματων και κλινικών, μπορεί σε 3 μήνες να αντιμετωπίσει την έλλειψη που έχουν οι καθόλου καταρτισμένοι, κατά τα άλλα, επιστήμονες στην ενιαία λειτουργία των συνθήκων ενός τμήματος μιας κλινικής που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να έχουν, για παράδειγμα, συνταξιούχοι και λόγω της ηλικίας τους? Είναι καινούργια και έκτακτο μέτρο η εκχώρηση στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα εργασιών του δημοσίου νοσοκομείου, των δημοσίων νοσοκομείων, που τώρα γίνεται σε ευρύτερη κλίμακα, όμως δυστυχώς αξιοποιείται κατά κόρον με συνεργεία κλπ. Και τέλος, γιατί πάει πολύ η κυβέρνηση να παριστάνει σήμερα τον υπερασπιστή της δημόσιας υγείας? Η έκθεση του λαού στον ιό, τα κρούσματα αυξήθηκαν και οι νοσηλίες εξαιτίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών ή λόγω των πρωτοκόλων λάστιχων με το οποίο και φέτος λειτουργήσε η βιομηχανία του τουρισμού, όπως και πέρυσι με τον Πρωθυπουργό από τη Σαντορίνη να υπερασπίζεται τότε τελικά τη δημόσια υγεία?